Μετά το πόρισμα του Υπουργείου Παιδείας για το περιστατικό με τη μαντήλα, έκανε ξανά την εμφάνισή του ο διευθυντής Λοΐζο Σέπος, που έδιωξε τη μαθήτρια. Μάθετε εσείς την ανακοίνωση, την διάβασα και εγώ, αυτό είναι. Ο καθένας μπορεί να ερμηνεύσει ό,τι θέλει. Συνάξετε, δεν θα κάτσω να το αναλύσω το πόρισμα. Επιμένει στη θέση του παρά το γεγονός ότι είχε ζητήσει συγγνώμη στη μαθήτρια. Όταν έχουν κανονισμούς, θα πρέπει να είναι ξεκάθαροι πώς ερμηνεύονται και πώς εφαρμόζονται. Ο Λοΐζο Σέπος κατήγγειλε ότι δέχθηκε απειλές για τη ζωή του και γι' αυτό μετατέθηκε. Κύκλοι του παρακράτους απειλήσαν τη ζωή μου. Και εγώ του είπα του Υπουργού, Υπουργέ μου, δεν πρόκειται εγώ να είμαι η αιτία να γίνει κάτι κακό στο σχολείο ή να πάω εκεί πέρα και να ακούω τις βρισιές του καθενού. Και εγώ το ζήτα και του είπα, κοίταξε να δεις, αυτό δεν είναι κατάσταση. Μπορεί κάτι να συμβεί εκεί πέρα. Ο διάβολος έχει πολλά ποδάρια. Τα ευρήματα του πορίσματος προκάλεσαν την αντίδραση της ΟΕΛΜΕΚ. Αυτό δεν είναι πόρισμα. Αυτό είναι στις αφήξεις. Καλά, εγώ ρωτώ, τι μας εμποδίζει να δώσουμε στη δημοσιότητα τα αποτελέσματα της έρευνας? Σφοδρή κριτική στο Υπουργείο Παιδείας άσκησε το ΑΚΕΛ. Η προσπάθεια συγκάλυψης φαίνεται ότι ολοκληρώνεται με το περιβόητο πόρισμα της διοικητικής έρευνας. Όπως ανακοίνωσε το Υπουργείο Παιδείας, το πόρισμα καταδεικνύει ουσιαστικά κακό χειρισμό από πλευράς του διευθυντή και όχι ρατσιστική ή έστω κάποιο είδους ακραία συμπεριφορά. Η έρευνα, όπως αναφέρει το ΑΚΕΛ, δεν ασχολήθηκε με ζητήματα ανθρωπίνων δικαιωμάτων, διαπολιτισμικότητας και θρησκευτικής ελευθερίας.